Να καλημερίσω τον κύριο Γεωργιάδη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά. Βάλατε δικλείδες σκληρές στο κατώτατο, έτσι. Και με τις τριετίες. Και χίλια δυο, σε βάλαμε και την ελληνική σημαία. Είμαι πάρα πολύ περήφανος. Ζαραγγέλη εδώ. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, σε διπλό. Η προχθεσινή απόφαση της κυρίας Υπουργού Εργασίας, κυρίας Μιχαηλίδου, μαζί με τον Υπουργό των Οικονομικών, να ορίσουν τον κατώτατο μισθό στα 830 ευρώ. Μάλιστα. Σε συνδυασμό με τον νόμο που ψηφίσαμε πριν από λίγους μήνες, όταν ήμουν Υπουργός Εργασίας για την ενεργοποίηση των τριετιών, έτσι, δημιουργεί για πρώτη φορά συνθήκες σοβαρής αύξησης του εισοδήματος σε πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Έτσι όπως το λέτε είναι. Και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά, κυρίως γιατί πιστεύω, και θα το τονίσω αυτό, ότι αυτές οι αυξήσεις δεν είναι πέραν των εντοχών της οικονομίας. Έτσι. Εάν πείθω ότι αυτό βλάπτει την ανταγωνιστικότητα και την οικονομία, θα ήμουν αντισταχτικός. Όμως είμαι απολύτως βέβαιος ότι αυτή η αύξηση μισθού είναι δίκαιη μεν για τους εργαζόμενους. Ναι. Ένας εργαζόμενος, Γιώργο μου, έπαιρνε τη μέρα που ήρθαμε στην εξουσία, αν αμοιβόταμε το βασικό μισθό, περίπου 9.000 κάτι ετήσιο εισόδημα. Ο ίδιος ο εργαζόμενος σήμερα παίρνει πάνω από 12.500 ευρώ. Είναι μια πολύ μεγάλη αύξηση, κοντά στο 28% μέσα σε 4 χρόνια. Σημείωσε ότι μία από αυτές τις χρονιές ήταν η εποχή του COVID. Όπως το λέτε είναι. Ετοιμάστε την αποκάλυψη Μητρόπουλου. Αν δεν είχαμε λέει τον COVID, θα ήμασταν ήδη πάνω από 35% αύξηση. Προσέξτε. Αυτή είναι η επιτυχία, η πραγματική, στον πραγματικό κόσμο, στην πραγματική ζωή. Προσέξτε. Και μπήκε κάποιος, θέλω να το πω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Για τον πληθωρισμό. Ελάτε. Θα πω ότι αυξήσει το μέσο μισθό που έχουμε δώσει, στον μισθό μας, το βασικό μισθό που έχουμε δώσει, είναι 11% μεγαλύτερο από τον πληθωρισμό που ήταν ενδιάμεσο. Απόλυτα σαφής. Ακούστε τώρα. Ξέρετε ένας νέος το 2019 από το 15 μέχρι το 19, από το 12 μέχρι το 19. Καλά, ήταν τα πρώτα δύο μνημόνια. Το τελευταίο ήταν υποκατώτατος 427 ευρώ αποκάλυψη Μητρόπουλου. Θέλετε να το δείτε? Ναι, ναι. Είναι συγκλονιστικό. Και σήμερα ένας νέος που πάει να πιάσει δουλειά θα παίρνει 8.30 και στην τριετία του θα πάρει την αύξησή του. Θα μου πείτε, είναι αρκετά τα λεφτά? Δεν είναι, αλλά αυτά αντέχει να δώσει. Δεν είναι αρκετά, αλλά είναι τα διπλάσια. Πάμε να το δούμε. Σχεδόν τα διπλάσια. Πάμε. Πάμε να δούμε αυτή την συγκρονιστική αποκάλυψη από τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, όταν είχε διαχωριστεί ο μισθός σε 586 για αυτούς που ήταν πάνω από 25 και σε 510 μεικτά για αυτούς που ήταν κάτω από τα 25 χρόνια, δηλαδή παίρνανε 427 ευρώ. Ούτε καν επίδομα δεν ήταν. Πάμε να το δούμε. Τώρα ο καθηγητής, ο Αλέξο Μητρόπουλος, θα πει τι ακριβώς γινότανε το 2019 όταν, προσέξτε, οι νέοι άνθρωποι έπαιρναν 510 ευρώ υποκατώτατο μισθό μεικτά. Ελάτε κύριε καθηγητά. Είχαν θεσπίσει και ίσχυσε όλη την περίοδο μέχρι το 19 ο νεανικός υποκατώτατος. Τι είχαν συλλάβει, δηλαδή είναι τρελή συλληψή, απαράδεκτη και ακραία ρατσιστική σε βάρος των νέων ανθρώπων. Δηλαδή, με πλήρες ωράριο, νέοι και νέες εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα που απασχολούνται με πλήρες ωράριο, αλλά σε ηλικία κάτω των 25 ετών, αντί να παίρνουν τον κατώτατο μισθό των ενηλίκων, που ήταν τότε 586 ευρώ μεικτά, παίρνανε 510 ευρώ μεικτά για πλήρες ωράριο. Στην ουσία ήταν 427 ευρώ με πλήρες ωράριο καθαρό μισθό. 427 άρα λοιπόν μία, ευρώ. Ένα, ναι. Α, γι' αυτό ο Κασελάκης δεν είπε τίποτα για το κατώτατο, δεν είπε λέξη χθες. Εντάξει, εκεί 427 Παναγία με πλήρες μου. Ωράριο, 427, νέοι, νέος νέοι και νέες κάτω των 25. Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 8:22 πρώτα λεπτά. Χθες είχαμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Ξεκαθάρισε, σε λίγο θα έχουμε και εκπροσώπους από το ΣΥΡΙΖΑ, ήδη προηγήθηκε η κυρία Τελιογρίδου. Σε λίγο έρχεται. Καλημέρα, κυρία Κλειδού. Τι κάνετε? Με τρεις κυρίες, κύριε Γεωργιάδη. Δεν νομίζω να έχει παράπονο. Ποιο τη χάρη σας. Πάμε με Μητσοτάκη να δούμε, διότι σήμερα όλες οι εφημερίδες, εδώ τώρα το άρθρο της Καθημερινής, σταθερότητα και δουλειά λέει. Ποιος? Ο καλός μου, ο αδερφικός μου φίλος, ο Αλέξης Παπαχελάς, σταθερότητα και δουλειά. Ο δε Νίκος Χατζηνικολάου πάει παρακάτω το τούβλο, έτσι το τουβλάκι των εκλογών. Λέει τι? Λέει ευρωεκλογές με ατζέντα εθνικών και σκληρών ροκ. Το πάει παρακάτω το Νίκος έργο. Ο Νίκος Χατζηνικολάου
Ναι. Μάλλον όχι, θα ήταν άδικο να το πω έτσι. Και ο Αλέξης Παπαγιαλάς και ο Νίκος Παπανικολάου έχουν πιάσει την ουσία. Έτσι. Τι λέει ο Παπαγιαλάς καθημερινή? Δουλειά, σταθερότητα. Έτσι. Τι λέει ο Χατζηνικολάου? Εκλογές, ευρωεκλογές με ατζέντα εθνικών εκλογών μετά την πρόταση της Δυσσίας. Δηλαδή, να το καλάβουμε λίγο. Μέχρι τώρα πηγαίναμε στις ευρωεκλογές λίγο σορολόπ. Εδώ αργέσαι, πάμε στις ευρωεκλογές και ό,τι γίνει. Μάλιστα. Να κάνουμε και λίγο την πλάκα, να κάνουμε και λίγο διαμαρτυρία. Πολλοί μπορεί να πάμε και καθόλου. Έτσι πηγαίναμε στις ευρωεκλογές. Ενώ τώρα. Εδώ και μια εβδομάδα όλα έχουν αλλάξει. Αυτές οι ευρωεκλογές απέκτησαν απολύτως πολιτικό χαρακτήρα. Ναι. Η πρόταση δυσπιστίας συσπυρώνει την εκλογική βάση αλλά και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Αποδεικνύει ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι και άρα οι ευρωεκλογές αποτελέσουν ένα σημαντικό εφαλτήριο πολιτικών εξελίξεων στη χώρα. Άρα, σαν άρα δεν μπορούμε να πάμε πια χαλαρά. Ναι. Το χαλαρά μας τελείωσε στις ευρωεκλογές αυτές. Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος στο Μητσοτάκι που μπορεί να κυβερνήσει, ναι, να πάει να το πει. Όποιος πιστεύει ότι θέλει η Ελλάδα να έχει πολιτικά προβλήματα, μας κυνηγάνει αγορές και να γυρίσει η οικονομία προς τα κάτω, να ξέρει ποια είναι, ποια είναι η πραγματικότητα. Ξέρεις γιατί το λέω, Γιώργο μου, και θα με αφήσει να το πω αυτό. Διότι όταν πήγαμε στις δημοτικές εκλογές στο Δήμο της Αθήνας, ναι, πάρα πολλοί δικοί μας ψηφοφόροι τους ξύνιζε ο Μπακογιάννης, δεν τους άρεσε που ήταν, ξέρω εγώ, συγγενής του Πρωθυπουργού, δεν τους άρεσε ο Μεγάλος Περίπατος, δεν τους άρεσε το ένα, δεν τους άρεσε το άλλο. Να στείλουμε μήνυμα στο Μητσοτάκη, να στείλουμε μήνυμα στον Μπακογιάννη. Και έτσι ενώ είχαμε κερδίσει 27 μονάδες την πρώτη Κυριακή, ναι, τη δεύτερη Κυριακή δεν πήγαν να ψηφίσουν και βγήκε ο κύριος Δούκας. Μάλιστα. Δεν μου λέτε όλοι εσείς κυρίες, με την αποχή σας. Δεν λέω έτσι κυρίες εδώ. Ναι, ναι, λέω ναι, για τον κόσμο να βλέπει. Ναι. Όλοι εσείς με την αποχή σας, την αδιαφορία σας, με τα μηνύματα που θέλατε να στείλετε, στείλατε τον κύριο Δούκα στην Αθήνα. Χαίρεστε τώρα που τα εξάρχεια κάνουν κουμάντο στο Δήμο της Αθήνας. Γιατί ο Δήμος της Αθήνας πια δεν ελέγχεται από παλιά, δεν είναι ο ίδιος Δήμος. Ο Δήμος Αθηναίων έχει καταληφθεί από την άκρα αριστερά. Είστε βέβαιοι? Μέσα... Δεν είδες το βίντεο, πήγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέγανε έχετε εδώ πέρα τα γκλόπ του Μπάτσου και τους μίλαγε για τους κανονικά. Όχι εδώ, βλέπεις λέει κανένα γκλόπ Μπάτσου. Γκλόπ Μπάτσου ο Δήμος Αθηναίων και λέει μετά. Είναι μονταρισμένο το βίντεο, εγώ επανέλαβα αυτό που είπε η κυρία. Ποια κυρία! Ποια κυρία, Γκλομπάτσου! Είναι ευπρεπής όμως ο κύριος Δούκας. Μα δεν κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Επειδή είναι ευπρεπής και συμπαθής και μετριοπαθής, ναι, ναι, στην όψη, ναι, κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κόμος δεν κινητοποιήθηκε να βγάλει ξανά τον Μπακογιάννη. Και τώρα η Αθήνα θα έχει 5 χρόνια δήμαρχο την άκρα αριστερά. Για να, πάμε για τώρα... να δούμε τι θα γίνει την πενταετία στην Αθήνα. Για να... Γιατί όταν φτάσουμε. Εγώ έχω βάλει και στοίχημα. Όταν φτάσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ναι. Σε 3 χρόνια από σήμερα, 4,5, η βασική μας ατζέντα θα είναι: δείτε τι έγινε στην Αθήνα, που θα έχουν πάει όλα χάλια. Λοιπόν, για να πάμε στις εθνικές, ναι, εκλογές. Εδώ τώρα δύο κορυφαίοι. Ο μεν Αλέξης Παπαχελάς λέει ότι για όλα αυτά η κυβέρνηση κλπ. 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 Και σταθερότητα και δουλειά. Ο δε Νίκος λέει ευρωεκλογές με ατζέντα εθνικών εκλογών και σκληρό ροκ. Τι θα σκληρύνει το πράγμα από εδώ και μπρος? Είναι τελείως βέβαιον ότι πλέον υπάρχουν σοβαρά πολιτικά διλήμματα. Μάλιστα. Και σε ακούστε, οι ευρωεκλογές δεν κρίνουν κυβέρνηση. Προφανώς δεν θα αλλάξουν τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Μάλιστα. Από την άλλη όμως, είναι τελείως παράλογο να πιστέψει κάποιος ότι μια κάλπη σε εθνικό επίπεδο, σε μια χώρα που πολιτικοποιούμε τις φοιτητικές εκλογές, τις συνδικαλιστικές εκλογές, τις σωματιακές εκλογές, ναι, ότι δεν παράγουν πολιτικά αποτελέσματα. Άρα δεν είναι χαλαρή η ψήφος. Δεν είναι πάμε να στείλουμε μηνύματα. Δεν είναι πάμε να κάνουμε την πλάκα μας. Είναι μία ψήφος δηλαδή, που κρίνει την πολιτική σταθερότητα από την επόμενη μέρα. Άρα σε αυτή τη διαδικασία πρέπει ο κόμμα να είναι συνειδητοποιημένος ότι όλες αυτές οι κατακτήσεις των τελευταίων 4 ετών, ακούω συνέχεια που λένε στη Βουλή, ναι, λέει, αυξήθηκε λέει, ο βασικός μισθός, αλλά δείτε, λέει, είμαστε η δεύτερη από το τέλος μετά τη Βουλγαρία σε όρους αγοραστικής δύναμης. Το ίδιο το είπε και ο Τσακαλώτος και τον πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Πρώτον, επισήμαστε είμαστε τελευταίοι κατά τη Βουλγαρία. Έχουμε ανέβει μια θέση. Δεύτερον, γιατί παραμένουμε τόσο χαμηλά σε σχέση με τους άλλους? Έχουμε ανέβει, αλλά χαμηλά σχέση με τους άλλους. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτό που δεν μετράνε όλοι αυτοί είναι ότι η Ελλάδα έχει χάσει 10 χρόνια. Από τα η Ελλάδα μνημόνια έχει μείνει 10 χρόνια πίσω. Η Ελλάδα έχει κάνει μείον 25% του ΑΕΠ. Από το μείον 25 ερχόμαστε και τσουκου 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 τώρα ανεβαίνουμε και πλησιάζουμε. Άρα θέλουμε ένα διάστημα χρόνου για να φτάσουμε εκεί που ήμασταν. Θα πάμε σε σκληρή κόντρα από εδώ και μπρος με ποιον? Με τον Ανδρουλάκη θα πάτε μάλλον. Με τον Ανδρουλάκη ή με τον Κασελάκη, κύριε Υπουργέ? Πού είναι, διότι βλέπω σήμερα και στο πρώτο θέμα και λέει ποιος περιμένει ποιον στη γωνιά των ευρωεκλογών. Το λέγει η Κυκλή του προχθές, το λέγει η Ζαραγγέλη στο ραδιόφωνο,
Το έλεγε η Ξάνθη, οι καλές σου φίλες. Ποιος θα βγει δεύτερος. Μπράβο, ποιος θα βγει δεύτερος. Δεν είναι για το ποιος θα βγει πρώτος, αλλά με την ευκαιρία να μας πει ο κύριος Υπουργός και το εξής. Ελάτε, κυρίες μου. Είπατε ότι το διακύβευμα αυτό είναι ότι πλέον ξεχνάμε το δόγμα της χαλαρότητας. Γιατί το ξεχνάτε τώρα, κύριε Υπουργέ, επειδή είδατε να συσπυρώνετε απέναντί σας η αντιπολίτευση, επειδή κατέπεσε το θεώρημα ότι αυτή η κυβέρνηση κυβερνά χωρίς αντιπολίτευση. Σωστό το ερώτημα. Σωστό το ερώτημα, φυσικά. Η πρόταση δυσπιστίας, κυρία Κλήτου, είχε τα εξής χαρακτηριστικά πολιτικά. Πρώτον, ενώθηκε όλη η αντιπολίτευση. Ενώθηκε όλη η αντιπολίτευση. Δεν είμαστε στο ίδιο πολιτικό περιβάλλον. Τώρα πλέον έχεις Ζωή Κωνσταντοπούλου, με ό,τι είναι αυτή η κυρία. Νίκο Ανδρουλάκη, ναι, στο ίδιο μαγαζί, το ίδιο πράγμα. Ψωνίζεις Ανδρουλάκη, αγοράζεις Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι τώρα το. Αυτό πώς στη Βουλή. Ψωνίζεις Ανδρουλάκη, αγοράζεις Κωνσταντοπούλου. Στη Βουλή. Ναι. Την πρόταση της πιστίας υποτίθεται την έκανε ο Ανδρουλάκης, δεν είναι. Ναι. Αυτό την πέραψε. Ναι. Τρεις μέρες στη Βουλή τον Ανδρουλάκη, εγώ τι τη ζωή. Ποιο έχω από τους δύο. Τη συμπαθώ τη ζωή. Ρε, εσύ τη συμπαθείς, θα τη συμπαθείς. Εγώ ρωτάω τον κόμμα, δεν τη συμπαθεί. Η ζωή, ακούστε, η ζωή, πολύ έξυπνα, πανέξυπνα, εξελέγει στη Βουλή και έκανε κάτι, αν θυμάσαι, κάτι καρδούλες. Ναι. Καλές ήταν, γιατί άσχαμε ήταν. Ναι. Ναι. Και ήρθε στη Βουλή και έχει γίνει ό,τι πιο χυδαίο πολιτικά υπάρχει. Μισό. Άρα, προσέξτε. Άρα ο κόμμα να καταλαβαίνει τι ζούμε τώρα. Τώρα ζούμε Πασόκ με Νέα Αριστερά και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ένα πράγμα. Εσείς που είδατε την πρόταση της πιστείας, όσοι την είδατε, πιστεύω αρκετός όμως είδε, βλέποντας το Μητσοτάκη από τη μία και όλους αυτούς από την άλλη, είδατε κάποιον από αυτούς, φαντάζεται τη ζωή σας αυτή να σας κυβερνούν, το φαντάζεσαι να σας κυβερνούν αυτοί. Εγώ το φαντάζομαι στην τρίχα. Λοιπόν, τα πάμε τώρα. Πάμε να δούμε Μητσοτάκη της οικονομίας. Διότι, μισό λεπτό, παιδιά, οι θεωρίες είναι καλές. Χθες είπε ή σταθερότητα ή κάτι άλλο. Να δούμε Μητσοτάκη και μετά θέλω το σχολείο σας, διότι είστε πολιτικές συντάκτριες και οι τρεις, είστε πολύ καλές στη δουλειά σας. Θέλω το σχόλιο του κυρίου Γεωργιάδη. Πάμε γρήγορα να δούμε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και βέβαια, πόσο καιρό έκανες το ναυτικό, ένα χρόνο, λόγω ναυτικό υπηρέτησες. Εγώ. Ναι. Εγώ έκανα 18 μήνες θητεία στο στρατό ξηρά. Ποιο ναυτικό. Α, στρατό ξηρά. Πόσες τούρτες κόψες. Δεν κόψα τούρτες. Ότι έχω τούρτες. Δεν είχα την τύχη να έχω μια τόσο σκληρή θητεία όπως ο κ. Κασελάκης. Ακριβώς. Πάμε να δούμε στήριξη κοινωνίας όπως ακριβώς είπε. Θα πω το εξής. Πολύ καλό το μέτρο που πήρατε. Όποιος παραβιάζει τις τριετίες, ποινικό αδίκημα. Γιατί είναι δικαίωμα του κόσμου. Και να σα πω και κάτι άλλο. Το έκανε μια δεξιά κυβέρνηση αυτό, προσέξτε. Αυτό. Να θυμάται ο κόσμος ότι ξεπαγώσαμε τις τριετίες δύο χρόνια νωρίτερα. Αυτό είναι πραγματικότητα. Γιατί αν δείτε η ανεργία του μηνός Ιανουαρίου είναι πάνω το 10, είναι 10,4. Θα ξαναπέσει τώρα, πρώτος το καλοκαίρι. Θα πηγαίνει και θα έρχεται. Εάν περιμέναμε αυτό που έλεγε ο νόμος ο προηγούμενος, να έχουμε όλο το χρόνο κάτω από 10, σωστό. Αυτό το είχαμε σε δύο χρόνια από σήμερα. Άρα δεν πήγαμε και δώσαμε αυξήσεις στους εργαζόμενους δύο χρόνια νωρίτερα. Αυτό κάναμε. Εγώ χάρηκα που η Δόμνα Μιχαηλίδου έδωσε αυτό το νούμερο εξ αρχής. Αμέσως το αποδέχθηκε ο Πρωθυπουγός, που σημαίνει τι. Είχε δουλέψει το θέμα με τον κόσμο. Η Δόμνα Μιχαηλίδου, γιατί θα βγει κιόλας να πω κάτι. Λοιπόν. Είναι πολύ καλή στους αριθμούς. Εσείς βλέπετε μια πολύ όμορφη κυρία, χαμογελαστή κτλ. Η Δόμνα είναι τεχνοκράτης. Όσα είναι. Η Δόμνα είναι τεχνοκράτης. Εγώ βάζει κάτω χαρτί και μολύβι και λέει αυτό αντέχει οικονομία και μπορεί να πάει. Πάμε να δούμε Μητσοτάκη δύο λεφτά, γιατί εδώ τώρα φαίνεται ότι ο Μητσοτάκης πήρε στην πλάτη όλη την ιστορία. Όπως για μια ακόμα φορά, να το δούμε. Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που είπε, κύριε Γεωργιάδη. Για πάμε. Μόλις χθες, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει δεκτή την εισήγηση της Υπουργού Εργασίας και να αυξήσει τον κατώτατο μισθό κατά 50 ευρώ στα 830 ευρώ. Γιατί έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία, φίλες και φίλοι, γιατί αξίζει να θυμηθείτε ότι όταν ήρθαμε στα πράγματα παραλάβαμε το κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ. Και μέσα σε 4 χρόνια έχει αυξηθεί κατά 27%, όταν συνολικά ο πληθωρισμός το ίδιο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί κατά 17%. Οι αυξήσεις που έχουμε δώσει σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν το κατώτατο μισθό συνολικά είναι μεγαλύτερες από τον πληθωρισμό. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί από την πρώτη στιγμή είπαμε ξεκάθαρα ότι το μέρισμα της οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να επιστρέφεται σε ολόκληρη την κοινωνία.
πρωτίστως σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Γι' αυτό δώσαμε αυξήσεις για πρώτη φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, γι' αυτό δώσαμε αυξήσεις στους συνταξιούχους. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί η οικονομία αναπτύσσεται και γιατί ο πλούτος τον οποίο δημιουργούμε πρέπει να επιστρέφει πίσω στην κοινωνία. Και θέλω να σε παραλάβω και εδώ πέρα από το Μοσχάτο. Ο στόχος τον οποίο είχαμε θέσει, που αποτελούσε κεντρική μας προεκλογική δέσμευση, μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ, κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, θα επιτευχθεί. Είμαι απολύτως σίγουρος γι' αυτό. Ασυμβίβαστα θα προχωρήσουμε. Παρά τους εκβιασμούς, παρά τις πιέσεις, αυτή την εντολή έχουμε πάρει. Και να το ξεκαθαρίσω, προσωπικά εγώ, αλλά και η παράταξή μας, λογοδοτεί μόνο στον ελληνικό λαό. Δεν συγκυβερνούμε με κανέναν. Υπάρχει πλέον ένα κίνημα το οποίο χτίζουμε. Δεν έχουμε τα χρήματα και το σύστημα, αλλά έχουμε μήνυμα και έχουμε κίνημα. Και θα μείνετε όλοι έκθαμβοι και στις ευρωεκλογές και μετά. Να στείλουμε ισχυρή τη Νέα Δημοκρατία και εμένα προσωπικά στην Ευρώπη για να μπορώ να διαπραγματευτώ, αλλά για να έχουμε και μια ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση απέναντι σε όλους όσοι, προσέξτε, δεν προτάσουν καμία εναλλακτική πολιτική πρόταση. Τους ενδιαφέρει ένα πράγμα μόνο. Πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Τίποτα παραπάνω. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, διότι εγώ βρίσκομαι σε αυτή τη θέση επειδή παίρνω δύναμη από εσάς. Επειδή εσείς με ψηφίσατε. Όχι επειδή με διόρισε κάποιος. Και οι δύο υπουργοί που παραιτήθηκαν έγιναν από αποκάλυψη μιας μερίδας Lost Science. Όχι εξαιτίας της μορφής. Θεωρώ όμως ότι η συζήτηση αυτή ήταν πολύ αποκαλυπτική για τον τρόπο με τον οποίο δυστυχώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης σκοπεύουν να εξακολουθούν να εργαλοποιούν μια εθνική τραγωδία προκειμένου να αποκομίσουν πρόσκαιρα κομματικά ωφέλη. Πάμε λοιπόν, 8 και 34 πρώτα λεπτά, έβαλε γραμμές και είπε αυτό και εκείνο. Και θα ρωτήσω και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ σε λίγο, στα πώς και τα γιατί. Τι ακριβώς αποκωδικοποιούμε εδώ, κυρίες μου, το είδατε, να μας το πει ο κύριος Γεωργιάδης και συνεχίζουμε. Καταρχάς, πριν πω για τον Μητσοτάκη, ναι, δεν αντέχω να μην σχολιάσω λίγο Κασελάκη. Δεν μπορώ. Σ' αρέσει, Ο σκοτεινός μου αυτός δεν μου τρέπει. Να μην χαρεί ο άνθρωπος που απολύθηκε. Να μην χαρεί που απολύθηκε. Όλη αυτή η κωμωδία που έπαιξε με τη στρατιωτική του θητεία είναι από τη μια κωμωδία να γελάς και από την άλλη να θες να βαράς το κεφάλι στον τοίχο. Για εμάς που έχουμε πάει στρατό, κανονικό, έκανα 18 μήνες θητεία. Πήγα στον Εύρο. Εγώ 24. Στην 23η του, στο Κανδυλάπτη. Ναι. Λοιπόν, όταν τον βλέπω να μας λέει πόση θητεία έκανε, πρόσεξε. Πήγε 20 μέρες. Μάλιστα, κύριε, λέει ο νόμος. Καλά, μπορούσα να μην εξαγοράσει, αυτό εξαγοράζει. Ωραία. Ήταν όλη τη μέρα στο κινητό και έκανε δηλώσεις. Στο στρατό υποτίθεται δεν μπορεί να βάλει το κινητό μέσα. Δεν λέω δεν το παίρνουν το κινητό, το παίρνουν. Ήθελα να είμαι πάντα ειλικρινή με τους ανθρώπους. Αν το παίρνουν παράνομα. Να κάνεις TikTok μέσα από τη μονάδα, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή αν ήσουν υπουργός άμυνας, θα το παγόρευες. Όχι, αν ήμουν υπουργός άμυνας, θέλω να είμαι ειλικρινής, θα ήμουν πολύ αυστηρός. Εγώ θα ήμουν αυστηρός. Δηλαδή, θα το λύγες τέρματα TikTok. Εγώ το στρατό τον σέβομαι. Η ιδέα ότι ένας που φοράει τη στολή του στρατιώτου κάνει πολιτικές δηλώσεις είναι φρικώδης. Φρικώδης. Ο στρατιώτης απαγορεύεται να έχει. Ο στρατιώτης απαγορεύεται να εκφράζει πολιτική άποψη στο στρατό. Θυμάμαι, μας λέγανε δεν μπορεί να διαβάζει εφημερίδα. Να μην δείχνεις ποιες είναι οι πολιτικές σου προτιμήσεις. Και εκεί είχαμε έναν στρατιώτη, ο οποίος έλεγε να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός στο TikTok, μέσα τη μονάδα. Έλαξτε και Παναγία. Τι είναι αυτά που βγαίνουν στην Ελλάδα και πουθενά στον δρόμο. Δεν πάει να τα πει. Κύριε Γεωργιάδη, επειδή είσαστε ενεργός στα social media, θα σας πω ότι εάν το γράφατε αυτό, θα σας απαντούσαν από κάτω οι χρήστες όταν γίνεται κυβέρνηση να μην το επιτρέψετε. Δεν είναι σωστό αυτή η κριτική και θέλω να είμαι και ειλικρινής. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που έγινε ήταν κάτι περίεργο. Ότι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης πήγε στρατό. Άρα δεν το είχαμε ξανααντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν. Αυτή είναι η σωστή απάντηση εδώ. Όμως, ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης, το σεβασμό που η κυβέρνηση του έχει δείξει, τον καταπάτησε. Δηλαδή, αυτή η πραγματικότητα. Εάν σήμερα ένα. Η σωστή απάντηση εδώ είναι: η κυβέρνηση σεβόμενη τις δημοκρατικές αρχές, είπε βρε παιδάκι μου, αρχηγός της αντιπολίτευσης είναι να του δείξουμε ένα σεβασμό. Άρα έτσι το είδε το Υπουργείο. Και σωστά. Και αυτός τι έκανε, εξευτέλισε τις ένοπλες δυνάμεις.
Ναι, ο σεβασμός δεκτός, αλλά σε αυτό που περιγράψατε νομίζω δεν είναι θέμα σεβασμού. Επίσης ήταν πάρα πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Όχι όλες μαζί, όχι όλες μαζί. Σε κάθε περίπτωση αυτή η ιδέα τώρα του Κασελάκη που ήθελε να βγάλει και μια εικόνα ότι είναι ξαφνικά ο Ράμπο και έβγαζε παντού τις φωτογραφίες με τον Μπερέ και ξέρω και τα λοιπά. Είναι, με συγχωρείτε, είναι κωμωδία. Ένα μη βγει φωτογραφία. Γέρι Γεωργιάδη. Εγώ στη Θεέφτα, αλλά παιδιά πάω σαν τότε το λέω. Παρουσιάστηκε. 20 μέρες. Ναι. Γεια σας, 20 μέρες εξαφανίζομαι. 20 μέρες με ξαναβλέπετε. 20 ναι. μέρες είναι, δεν είναι παιδάκι μου δύο χρόνια. 20 μέρες είναι. 20 μέρες στο πόστο μου είναι ο Φάμελος. Εγώ δεν κάνω δήλωση 20 μέρες. Από σεβασμό στις ένοπλες δυνάμεις και στη στολή του Έλληνα στρατιώτη για την οποία έχουν κηθεί τόνοι αίματος και σε 20 μέρες. Για να κάνω τη λέω στέλνω. Εγώ θα κάνω το εξής. Αυτός κάθε μέρα, TikTok, βίντεο, φωτογραφίες, φωτορεπόρτερ, ο Μπερές, πώς έκανε παρέλαση, πώς έφαγε, πώς έκανε την τούρτα. Τώρα του κάνε γιορτή γιατί απολύθηκε. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, να σας πω και το εξής. Εντάξει, ήταν 20 ημέρες. Εκείνος δεν είχε τη γνώση, αν θέλετε. Έρχεται από την Αμερική. Το μυαλό του μπορεί να ήταν λίγο πάνω από το κεφάλι και έκανε όλα αυτά που έκανε. Εγώ θα ρωτήσω και θα πω το εξής. Μια απλή απορία που την έχουν πολλοί φίλοι που μας ακούνε. Ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος έχει διατελέσει σε αυτά τα πόστα τα οποία δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Δεν μπορούσε να το συμβουλέψει. Τα υπόλοιπα στελέχη, ο κύριος Φάμελος και τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μπορούσαν να καθίσουν να του δώσουν μία σωστή συμβουλή? Αυτά λοιπόν είναι απαράδεκτα και θα δώσω λοιπόν, και μια απάντηση απέναντι στην ερώτηση που κάνατε για το Υπουργείο. Πάμε. Σε 15, το δούλεψε, έτσι, σε 15 πάμε, γιατί έχουμε θέματα. Όπως είχε το στρατό στο μυαλό του, σε επικοινωνιακά. Σε 15 και σε 20 ημέρες το Υπουργείο δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό. Πάμε, παιδιά, πάμε. Ούτε ο Υπουργός. Αφήστε να χαρεί την απόλυση του άνθρωπος, λοιπόν. Πάμε τώρα στο εξής. Λέει, παιδιά, πάμε τώρα στα θέματά μας, γιατί ο κόσμος ενδιαφέρεται για την καθημερινότητα. Η κυβέρνηση έχει την κύρια ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου. Και ο Πρωθυπουργός οφείλει να κάνει κάθε διορθωτική κίνηση που θα εγγυάται την πολιτική σταθερότητα, αλλά και την αποτελεσματική λειτουργία της κυβέρνησης. Για όλα αυτά έχει νοπεί ακόμη και πολύ ισχυρή εντολή, λέει με απόλυτη σαφήνεια ο Αλέξης ο Παπαχελάς. Και ο Νίκος ο Χατζηνικολάου λέει ότι οι προσπάθειες ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκρότηση ενιαίου μετόπου, η ανοιχτή διάβλη και οι παραφωνίες και όλα αυτά δημιουργούν μια ατζέντα εθνικών εκλογών, στις ευρωεκλογές εθνικών εκλογών. Δηλαδή η σύγκρουση αυτή θα είναι σαν εθνικές εκλογές. Και η εντολή σας, λέει ο Παπαχελάς, ο Αλέξης, εύστοχα, είναι νοπή ακόμη. Γιατί το 40% είναι ζεστό. Το δε πρώτο θέμα, λέει, κάποιος περιμένει κάποιον στη γωνιά. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης περιμένει τον Κασελάκη, ο Κασελάκης τον Ανδρουλάκη, περιμένουν και τον Μητσοτάκη στη γωνιά. Τι ακριβώς? Για να είμαι δίκαιος με τον Ανδρουλάκη, εγώ θέλω πάντα να λέω αυτό που πιστεύω. Ο Ανδρουλάκης είναι μια σημαντική επιτυχία πολιτική. Επειδή απουσίαζε ο Κασελάκης από τη Βουλή. Το ότι ο Κασελάκης δέχτηκε να υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω από το ΠΑΣΟΚ, γιατί στην πρόταση αυτή τη πιστεία, εγώ πραγματικά πιστεύω θα γίνει. Μιλάμε τώρα κοινοβουλευτικά, έτσι. Το χαρτί που κατατέθηκε είχε έναν επικεφαλής. Σωστό. Ο επικεφαλής όλης της αντιπολιτεύσεως, με τις ψήφους της αντιπολιτεύσεως, ήταν ο Ανδρουλάκης. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι μικρή πολιτική επιτυχία του Ανδρουλάκη. Είναι έμεση παραδοχή του ΣΥΡΙΖΑ ότι προηγείται το ΠΑΣΟΚ. Άρα πού πάμε τώρα? Πάμε σε ευθεία σύγκρουση? Κάποιος το βράδυ των εκλογών θα χαμογελάει, θα κλαίει, θα απολογείται? Μας ενδιαφέρει το βράδυ των ευρωεκλογών να χαμογελάει ο ελληνικός λαός. Και ο ελληνικός λαός, Γιώργο μου, θα χαμογελάει εάν υπάρχει στη χώρα πολιτική σταθερότητα, συνεχίζει η οικονομία να πηγαίνει καλά, συνεχίζουν οι μισθοί να αυξάνονται, συνεχίζουν οι επενδύσεις να έρχονται, όπως αυτό που είδαμε χθες στην Τρίπολη, που ήμασταν μαζί. Λοιπόν, τότε θα χαμογελάει ο ελληνικός λαός. Θα αρχίσουν οι συντάξεις να βγαίνουν ακόμα πιο γρήγορα. Βλέπω απέναντί μου τη Δόμνα. Όταν θα έρθουν τα νοσοκομεία, δουλεύουν καλύτερα για να πω τον εαυτό μου. Α, ναι, αυτό είναι που θα κάνει τον ελληνικό λαό να χαμογελάει. Για να χαμογελάμε στον ελληνικό λαό, ναι, πρέπει να υπάρχει πολιτική σταθερότητα. Για να υπάρχει πολιτική σταθερότητα, δεν πάμε χαλαρά στις ευρωεκλογές. Τόσο απλά. Σαφής. Οι γιατροί του Ερυθρού Σταυρού ξεκινήσαμε 8 χειρουργικές επεμβάσεις, 3 ορολογικές, 1 γενική χειρουργική. 4 οφθαλμολογικές. Ο Στέλιος ο Περνιετάκης μου το λέει. Για τα απογευματινά. Παντού έχουν φύγει. Για τα απογευματινά. Τα απογευματινά που τόσο με πολέμησαν. Ναι. Τι δεν μου είπανε. Δεν θα κάνουνε. Δεν υπάρχει προσωπικό. Πού το σκέφτηκε ο Γεωργιάδης. Δεν γίνεται. Σήμερα που μιλάμε, το 95% των νοσοκομείων έχει κάνει απογευματινά χειρουργία. Μάλιστα. Και τώρα ρωτάω εγώ όλους αυτούς που φωνάζανε. Ρε παιδιά, εγώ πάω και κάνω επεμβάσεις. Ο Γεωργιάδης πάει και κάνει χειρουργία.
Γιατροί δεν πάνε. Ανεσιολόγοι δεν πάνε. Νοσηλευτές δεν πάνε. Μάλιστα. Εδώ έκανα από κατηνά χειρουργία, έκανα και δεύτερο προχθές. Το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκη, το οποίο εγώ είχα πει δημόσια, ότι πιστεύω το Ιπποκράτειο δεν θα κάνει. Λοιπόν, και τώρα έχω να καταθέσω το εξής. Ναι. Χθες λέω, ας πάω στην Τρίπολη να δω εκεί τι γίνεται. Βγαίνει λοιπόν ο δήμαρχος της πόλης και λέει: ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έρχονται βιομηχανίες στην περιοχή μου. Βγαίνει ο κύριος Πτωχός και λέει: εγώ ως περιφερειάρχης Πελοποννήσου χαίρομαι γιατί ήρθαν εδώ επιχειρήσεις. Και φαίνεται ότι εκεί στην Τρίπολη, στην Αρκαδία δηλαδή, υπάρχει μία μεγάλη επένδυση σε ό,τι αφορά το φάρμακο. Και υπάρχουν θέσεις δουλειάς. Αυτή είναι η όλη εξέλιξη των πραγμάτων. Ήταν ο κύριος Ντέμος, ήταν ο Θόδωρος, ο πρόεδρος της... Ο Τρίφωνας της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Ήταν ο Μάρες, ο Κάτσικας. Και ο κύριος Κάτσικας. Και λέω το εξής, ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να μπορείς να δίνεις θέσεις δουλειάς στην περιφέρεια, να μπορούν να μένουν εκεί οι άνθρωποι και να εργάζονται, λοιπόν, και να είναι το καλύτερο. Θα πω τι έγινε χθες. Σπανίως στην πολιτική ένας πολιτικός μπορεί να απολαύσει τη χαρά που αισθάνθηκα εγώ χθες. Τι έγινε? Όταν έγινε υπουργός ανάπτυξης το 19, είχα σκεφτεί να ψηφίσω ένα νόμο, τον λεγόμενο επενδυτικό clawback. Μάλιστα. Τον εισηγήθηκα στον Πρωθυπουργό Αύγουστο 19, το ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη 2 Σεπτέμβρη 19, τον ψηφίσαμε, είναι ο πρώτος μου νόμος, τον ψηφίσαμε τον Νίκο τον Παθανάση, ο νόμος μας επενδύω στην Ελλάδα, Οκτώβριο 19, και ξεκίνησε να δουλεύει αυτό το εργαλείο. Κανείς δεν κατάλαβε. Στα ψηλά πέρασε. Αν κατάλαβαν 10 άνθρωποι στην Ελλάδα τι είναι επενδυτικό clawback, πριν τον αρχηγό με το φάρμακο, αμφιβάλλω. Από τότε έχουν μπει σε σειρά επενδύσεις ύψους 600 εκατομμύριων ευρώ. Και τώρα μπαίνουν άλλα 600 εκατομμύρια. Στην περιοχή. Γενικά στην Ελλάδα. Γενικά. Στη φαρμακοβιομηχανία. Και πάμε τώρα στην Τρίπολη. Την Τρίπολη που τη βάλαμε τον Νίκο τον Παθανάση μέσα στην απολιγνητοποίηση και πήρε και το συν 10% μπόνους στον αναπτυξιακό λόγο αυτού. Εξελίσσουμε το μεγαλύτερο κόμβο παραγωγής φαρμάκου στην Ευρώπη. Πρόσεξε. Στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη. Χιλιάδες εργαζόμενοι, ψηλά αμοιβόμενοι θα είναι στην Τρίπολη για τις επόμενες δεκαετίες. Μάλιστα. Δεκαετίες, όχι χρόνια. Μάλιστα. Εκεί πήγαμε λοιπόν και επισκεφθήκαμε το εργοτάξιο του εργοστασίου του Δέμου, της εταιρείας Δέμο, του Δημήτρου Δέμου. Όπου εκεί τι θα παράγει. Ελληνικές επιχειρήσεις, έτσι. Ελληνικές επιχειρήσεις, ελληνικές μιλάμε. Ελληνικά χέρια. Η βιομηχανία Δέμο στην Τρίπολη θα παράγει πρώτες ύλες για φάρμακα. Ξέρετε τι θα πει αυτό. Ακούτε ότι λείπει το αμοξύλινο. Να το πω απλά το καλά ο κόσμο. Ακούτε ότι λείπει το αμοξύλινο. Γιατί λείπει το αμοξύλινο? Το αμοξύλινο λείπει σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί η βασική του δραστική ουσία αμοξυλίνη είναι σε έλλειψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Έρχεται το εργοστάσιο του Ντέμου στην Τρίπολη και θα παράγει όλη την αμοξυλίνη για όλη την Ευρώπη. Για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι δουλειά, έτσι. Έχει χέρια εργατικά. Έρχεται δίπλα η Ελπεν με μια άλλη τεράστια επένδυση και φτιάχνει για όλα τα εισπνεώμενα πρόσωπη παραγωγή, όχι για την Ελλάδα. Για όλη την Ευρώπη. Για όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Θυμάστε το φάρμακο αυτό που δυστυχώς έγινε γνωστό στην Ελλάδα πολύ σε εμάς τους υπόλοιπους από το τραγικό περιστατικό στο Ηράκλειο της Κρήτης. Με την ετοποσίδη. Όλη η ετοποσίδη για την Ελλάδα σε 1,5 χρόνο θα παράγεται στην Τρίπολη. Σαφής. Έρχεται η Φαράν του κυρίου του Κάτζικα και κάνει ένα τρίτο μεγάλο εργοστάσιο. Και ξέρεις πόσα είναι αυτά που μου κάνει έτσι να πάνε εκεί? Πόσα? Άλλα 8. Στην Τρίπολη? Στην Τρίπολη. Άλλα 8. Άρα μιλάμε για μια Πελοπόννησος. Παιδί μου, η Τρίπολη σου λέω. Πελοπόννησος. Η Τρίπολη με τον νόμο που φτιάξαμε με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Νοέμβριο του 2019, θα είναι σε λίγα χρόνια ο μεγαλύτερος κόμβος παραγωγής φαρμάκου, σου λέω. Λοιπόν, θα πηγαίνουν εκεί. Πάμε τώρα. Εργάτες εξειδικευμένοι, επιστήμονες, ερευνητές, μεταφορείς, εργοστάσια, παραγωγή στην Τρίπολη. Λοιπόν, θα πηγαίνει η Πελοπόννησος έτσι. Και πρόσεξε την τύχη, γιατί υπάρχει μια τύχη εδώ. Η τύχη είναι ότι εκεί εξελέγει περιφερειάρχης ο Δημήτρης Πτωχός. Τα ξέρει τα θέματα. Τα ξέρει. Ο Δημήτρης Πτωχός είναι ο ίδιος ειδικός στις επιχειρήσεις και στο επιχειρήν. Μάλιστα. Είναι η μεγαλύτερη εγγύηση ότι εκεί θα μπορούν να βρουν οι επιχειρήσεις έναν περιφερειάρχη που καταλαβαίνει από επιχειρήσεις, θα τους βοηθάνε να προχωράνε γρήγορα τις αδειοδοτήσεις και τη γραφειοκρατία. Άρα τα επόμενα χρόνια θα τρέξουν οι επενδύσεις στην Τρίπολη πάρα πολύ. Σαφής. Και η Τρίπολη θα τραβήξει μαζί τη Μεγαλόπολη. Σαφής. Γιατί αυτές όλες οι επενδύσεις δεν πάνε μόνο Τρίπολη, θα πάνε και Μεγαλόπολη. Θα πάνε και δίπλα. Λοιπόν, τώρα. Άρα, τι θα πει πολιτική σταθερότητα, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Ψηφίσαμε τον νόμο το 19 και οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται το 24. Δεν γίνεται αυτόματα με ένα κουμπί, Γιώργο μου. Χρειάζεται ένα συνδυασμό. Θέλει ένα κόμμα. Λοιπόν, τώρα. Άρα στις ευρωεκλογές δεν πάμε να χαλάσουμε αυτά που φτιάξαμε. Πάμε να τα συνεχίσουμε. Αυτό είναι οι ευρωεκλογές. Τώρα,
Υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει καλά τον τουρισμό και κλείνουμε με αυτό. Έρχεται, φίλες και φίλοι, η κυρία Μιχαηλίδου για τα μεγάλα θέματα και του κατώτατου και τα εργασιακά. Θα έρθει ο κύριος Παπάς από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θέλω, είναι ο κύριος Τρυφωνόπουλος. Νομίζω ότι το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ένας άνθρωπος που ξέρει τον τουρισμό όσο καλύτερα από κάθε άλλον. Και έρχεται και λέει τι. Θέλω τουρισμό επί 12 μήνου βάσεως. Θέλω τουρισμό να τρέξει γρήγορα. Καλημέρα κύριε Τρυφωνόπουλε. Τι κάνετε? Καλή σας ημέρα κύριε Αστία. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα στους θεατές του Sky. Και βέβαια, πρώτος στο Λίθον Βαλέτο ο κύριος Μητσοτάκης που είπε γιατί να μην έχουμε 12 μήνες τουρισμό στην Ελλάδα. Και έρχεστε τώρα εσείς και λέτε ναι, να πάμε και στον πανευρωπαϊκό πλέον τουρισμό με ελληνικό σχέδιο. Ελάτε. Καταρχήν να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός είπε στο Σταύρος Νιάρχος την σημαντικότερη κουβέντα που ήταν ότι θα έχουμε το καλύτερο τουριστικό προϊόν στον κόσμο. Σωστό. Και με αυτό δεδομένο είναι πολύ πάνω από το 12-μήνο τουρισμό. Γιατί θα έχουμε, ήδη έχουμε ένα πολύ ποιοτικό και αυθεντικό τουριστικό προϊόν, ένα από τα καλύτερα του πλανήτη. Πρέπει να το προφυλάξουμε. Πρέπει τώρα να θέσουμε τις βάσεις, τώρα που αναπτυσσόμαστε, τώρα που κάθε χρονιά που διαδέχεται την άλλη είναι χρονιά ρεκόρ. Τώρα πρέπει να μπουν οι βάσεις, τώρα πρέπει να μπουν ισχυρές νομοθετικές ρυθμίσεις για να προστατευόμαστε και από κακά φαινόμενα τύπου Airbnb, από αυθαίρετες μεταβολές ακινήτων, αν θέλετε, χωρίς τις συνέπειες που μπορεί να τραυματίσουν το ελληνικό τουριστικό προϊόν. Εδώ λοιπόν πρέπει να μπει η βάση, η σύνδεσή του με το μοναδικό πλεονέκτημα που έχουμε ως Ελλάδα, με τη σύνδεση με τον πολιτισμό που μπορεί να οδηγήσει άμεσα στο 12-μήνο. Είναι ένας δείκτης. Ένας δείκτης πραγματικά που πρέπει να βλέπουμε είναι πόσοι από τους τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας περνάνε και από τα μουσεία μας. Μπράβο. Ήδη πάμε πολύ καλά σε αυτό. Από τα 32-33 εκατομμύρια ήδη είμαστε σχεδόν στα 20 που περνάνε από τα μουσεία μας, που σημαίνει ότι έχουμε ένα ισχυρό όπλο από τα μοναδικά του πλανήτη. Η σύνδεση με την ελληνική κουζίνα και αυτή η σύνδεση επιπλέον με την ελληνική πρωτογενή παραγωγή που μπορεί να δώσει φτερά. Ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη να λέει πριν για το φάρμακο, μπορεί να δώσει φτερά στους Έλληνες παραγωγούς για να διαθέτουν την παραγωγή τους σε πάρα πολύ καλές τιμές όλη τη διάρκεια του 12 μήνου. Η ανάπτυξη δηλαδή μπορεί να είναι ραγδαία. Πρέπει απλά να προφυλάξουμε και να ισχυροποιήσουμε θέματα υποδομών, στα οποία κυρίως η περιφέρεια πάσχει, θέματα διαμονής του προσωπικού που και εκεί πάσχουμε και είναι πολύ σημαντικό να προφυλάξουμε, μην μετατρέποντας καταλήματα, πολύτιμα καταλήματα που μπορεί να έχουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, στην περιφέρεια. Και πρέπει να μην αφήνουμε και να νομοθετήσουμε στο κομμάτι, για παράδειγμα, της ποσόστοσης σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, το κομμάτι του πόσα καταλήματα, την ποσόστοση των Airbnb καταλήμματων. Αναλογία ξενοδοχείων και Airbnb. Ήδη προημερών διαβάσαμε ότι τα καταλήμματα Airbnb, τα δωμάτια δηλαδή που διατίθενται από Airbnb, είναι περισσότερα από αυτά των ξενοδοχείων. Απίστευτο. Εδώ βλέπουμε ότι δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού. Όταν από τη μία έχουμε ισχυρές επενδύσεις, ισχυρότατες επενδύσεις, και θα αποτελέσει και θα δείτε και μια αντίσταση στις νέες επενδύσεις στον τουρισμό, όταν βλέπει άλλος ότι πάω σε μια χώρα που ενδεχομένως θα έχω έναν ανταγωνισμό που δεν θα είναι πάνω από το τραπέζι, αλλά κάτω από το τραπέζι. Μάλιστα. Κύριε Τρυφωνόπουλε, τα ξέρετε πολύ καλά τα θέματα. Πάρα πολύ καλά. Το 12-μήνο λοιπόν είναι ένα στοίχημα. Έτσι, μπράβο. Που πρέπει να κερδίσουμε. Έτσι, έτσι. Η νέα χρονιά προμηνύεται χρονιά ρεκόρ. 12 μήνες τουρισμός. Αλλά μεγάλη υπόθεση, παιδιά. Είναι το μεγαλύτερο όπλο της οικονομίας ο τουρισμός. Είναι 180 επαγγέλματα. Μεγάλη υπόθεση. 700.000 εργαζόμενοι έτσι, και αυξάνονται. Έτσι. Και μάλιστα πρέπει να συγχαρούμε και τις διακρατικές συμφωνίες που έγιναν από την κυβέρνηση που λύνουν σημαντικά μεγάλο μέρος του προβλήματος έβρεσης προσωπικού. Έχουμε δρόμο, κύριε Τρυφωνόπουλε. Έρχεται εξαιρετικός, έτσι. Και Ινδία, έτσι. Κύριε Τρυφωνόπουλε, είστε εξαιρετικός. Όποιο κανάλι και να ανοίξουμε το εξωτερικό, όποιο και περιοδικό τουριστικό, είστε εκεί να θέτετε τα μεγάλα θέματα. Τα ξέρει, παιδιά, ο άνθρωπος είναι. Ευχαριστώ, κύριε Τρυφωνόπουλε. Να πούμε ότι μέχρι τις 8 Απριλίου τη Δευτέρα έχει παραταθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα τουρισμού. Να πω δύο λόγια. Τέλος χρόνου, παιδιά. Επειδή. Δύο λόγια. Κάτι θέλει να πει ο κύριος Τρυφωνόπουλος. Ελάτε.
Πάμε, ελάτε για να κλείσουμε. Διατρέχει ο χρόνος. Ελάτε για τριγωνόπουλο. Με την ευκαιρία των ευρωεκλογών, ναι, πιστεύω ότι η Ελλάδα, όντας, αν υπήρχε ένα G20 του τουρισμού, δηλαδή 20 δυνατότερες χώρες στον πλανήτη, είμαστε μέσα σε αυτές και μάλιστα και στην πρώτη δεκάδα. Πρέπει να πρωτοστατήσουμε σε θέματα ευρωπαϊκής τουριστικής πολιτικής. Μπράβο, μπράβο. Μια και θα πρέπει να πω εδώ ότι από το 1,5 δισεκατομμύριο που ταξιδεύουν στον πλανήτη, τα 750 εκατομμύρια, δηλαδή το 50% επισκέπτεται την Ευρώπη. Ορίστε. Εδώ λοιπόν εμείς έχουμε και το δυναμικό, λοιπόν, και τη γνώση. Φωνάξτε τον άνθρωπο να τελειώσουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Τριφωνόπουλε. Σκέτη εγκυκλοπαίδεια τουριστική. Δύο πράγματα. Έτσι, παιδιά, ξέρει το θέμα. Ναι. Δηλαδή, δύο πράγματα δεν ασχολείται. Συνέδεσαι. Ευχαριστώ, κύριε Τριφωνόπουλε. Αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον έχετε εκεί και να τον ακούτε μέρα νύχτα. Λοιπόν, δύο πράγματα που δεν ασχολείται. Συγγνώμη για την υπόδειξη, αλλά εγώ τον ακούω. Ως προς όσα είπα για την Τρίπολη και τις επενδύσεις, θα ήταν τεράστια αδικία αν δεν ανέφερα τη συμβολή την προσωπική του βουλευτού Αρκαδίας του Κώστα Βλάση. Ναι, 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 ο Βλάσης έκανε δουλειά. Ο οποίος έπαιρνε τους επενδυτές, δεν είναι υπερβολή, έτσι, τόπι, με τόπι, το τόπι, αυτοκίνητο τόπι, του. Και τον πήγε, τους πήγαινε βόλτα. Τους πήγαινε και τους έδειχνε τα οικόπεδα στη μηχανική ζώνη. Ακριβώς. Ο ίδιος ο βουλευτής της Αρκαδίας, ο Κώστας Βλάσης, πήγε τους επενδυτές και τους είπε: θέλουν να βρουν δουλειά οι συμπολίτε μου στην Αρκαδία. Μπράβο του και χίλια. Αυτό το λέμε, μπράβο, γιατί είναι πολύ υπέρ. Ακριβώς. Δύο. Πολλά μηνύματα έχετε εδώ. Γιώργο μου, δεν ξέρω. Τι, άστο, δεν ξέρεις. Δεν ξέρω πώς θα ξαναβρεθούμε. Θα ξαναβρεθούμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Ό,τι πει η ζωή μοίρα. Δεν τελειώνει πουθενά. Θέλω μόνο να πω. Δεν τελειώνει, δεν τελειώνει η ζωή πουθενά. Άσε να πω κάτι. Άστο τώρα, δεν τελειώνει η ζωή. Άσε να πω κάτι. Άστο τώρα, να το πει και να πω. Ότι σε όσα τυχόν σχέδια έχεις στη ζωή σου, θέλω να σου ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ. Θερμά. Σε όσα σχέδια. Η ζωή έχει το δρόμο της. Διότι θέλω να ξέρεις, και να το ξέρει ο κόσμος βασικά, ότι πάρα πολύ σ' αγαπώ, ότι λίγοι άνθρωποι στη ζωή μου έχουν βρεθεί τόσο καλά όσο ο Γιώργος Αυτιάς. Έχουμε μαλώσει κιόλας. Δεν πειράζει, αυτό δεν κακό. Έχω μαλώσει, μαλώνουμε τη γυναίκα μου με τα αυτιά, θα μαλώσουμε. Λοιπόν, μεγάλος ο κόσμος. Λοιπόν, λίγοι άνθρωποι έχουν βρεθεί τόσο καλά στη ζωή μου όσο ο Γιώργος Αυτιάς και θέλω από καρδιάς πραγματικά να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Να ξέρεις κάτι. Αυτό που παρέδωσες στη Δόμνα Μιχαηλίδου, τα 20 μέτρα για το ασφαλιστικό, αυτό το ισχυρότατο όπλο για την κυρία Υπουργό, τη νέα Υπουργό, ήταν ό,τι το καλύτερο. Αυτά τα 20 μέτρα τα πήγε παρακάτω. Αγωνίστηκε για τον κατώτατο. Τον πήγε 8.30. Αποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός αμέσως το 8.30. Έβαλες βάσεις στο ασφαλιστικό και εσύ και ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών και ο Γιάννης ο Βρούτσης. 75 δις κοστίζει ο νόμος ΣΥΡΙΖΑ, πήρε από τους Έλληνες συνταξιούχους, 75 δισεκατομμύρια. Δεν είπανε λέξεις στο ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα αυτό και προσπαθείτε δέντρο-δέντρο να κλαδέψετε αυτές τις περικοπές. Ετοιμαστείτε, έρχεται η κυρία Μιχαηλίδου, επίδομα μητρότητας και ούτου καθεξής. Ευχαριστώ, κύριε Ρομιάδη, ό,τι φέρει ζωή.